εδώ μου έμεινε μία φράση του Έλληνα Πρωθυπουργού από χτες. Είπε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Και στη συνέχεια, και το επανέλαβε πολλάκι, είπε ότι επιβιώσαμε. Επιβιώσαμε, είπε. Το συμπέρασμα λοιπόν ποιο είναι? Ότι επιβιώσαμε από μια πολιτική η οποία υποστηρίχθηκε από τα ευρωπαϊκά πολιτικά όργανα για την αντιμετώπιση κρίσεων, οι οποίοι τελικά φορτώθηκαν στην πλάτη των φτωχότερων και τελικά οδήγησε σε ανισότητες, σε βάθυνση των ισοτήτων, και ότι δεν έχουμε την ασφάλεια και τη βεβαιότητα να ταινίζουμε το μέλλον, ότι όλοι έχουμε την αίσθηση ότι στις επερχόμενες εκλογές έχουμε κάτι ενώπιόν μας που προσπαθούμε να το αποτρέψουμε, γιατί η Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ενότητας, της ειρήνης, αυτό είναι που επιθυμούμε να έχουμε, και υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουμε στην ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί έτσι όπως πάμε δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι 10 χρόνια μετά την αρχή της κρίσης, το επίπεδο ευημερίας, δεν έχουμε πετύχει το επίπεδο προκρίσης σε πολλές χώρες, και όπου υπάρχει ανάπτυξη, την ανάπτυξη αυτή δεν την νιώθει πολλοί κόσμος. Τα δικαιώματα των εργαζομένων σε πολλά κράτη-μέλη μαζικά έχουν καταπατηθεί και μειωθεί. Θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα για τα δικαιώματα των εργαζομένων και κυρίως εκείνων που δεν έχουν καν δουλειά. Θα πρέπει να ενισχύσουμε εκ νέου τα δικαιώματά τους, να αποδεχτούμε ότι για μας είναι δικό μας καθήκον, καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι δεν θέλουμε το AAA, το τριπλό αυτό αλφα, να καταπατήσει το κοινωνικό τριπλό αλφα και να στραφούμε μόνο στα στρατιωτικά και στα αμυντικά. Δεν μπορούμε να δώσουμε μόνο χρήματα για αυτά που αναφέρατε, και θέλουμε να δείξουμε ενότητα πιο ισχυρά προς τα έξι και επιτέλους να προστατεύσουμε τους πολίτες. Και αυτό μου υποθυμίζει την Αυστριακή Προεδρία, την οποία δεν εκτιμώ, γιατί μιλάει για την Ευρώπη της Προστασίας και το λέει ξεκάθαρα ότι δεν μιλάει για την Κοινωνική Ένωση. Δεν τους απασχολεί αυτό καθόλου.